Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Συμβολική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί τα μέλη του ΠΑΜΕ, καλώντας τους πολίτες να μην πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ. Εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ κατέθεσαν 150 λογαριασμούς πολιτών, οι οποίοι πλήρωσαν μόνο την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Να μην πληρώσουν το χαράτσι για τα ακίνητα, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της Καστοριάς τα μέλη του ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε το πρωί συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ και κατέθεσε 150 λογαριασμούς πολιτών, οι οποίοι είχαν πληρώσει μόνο την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Κανένας Καστοριανός να μην πληρώσει τα αντιεργατικά χαράτσια! Τα χαράτσια που τσακίζουν τη λαϊκή οικογένεια, που υποσιτίζουν τα παιδιά μας με τους μισθούς και τα μεροκάματα της πείνας, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, με την Τρόικα και το Μνημόνιο. Λέει ψέματα η κυβέρνηση ότι οι 9 στους 10 πλήρωσαν. Υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο απλήρωτοι λογαριασμοί. Η κυρία Δήμητρα παίρνει αναπηρική σύνταξη ύψους 300 ευρώ. Καλείται όμως να πληρώσει ειδικό τέλος ακινήτων 600 ευρώ. Ήρθα να διαμαρτυρηθώ, θέλω να πληρώσω το ρεύμα για το καράτσι. Δεν έχω, λέω. Δεν έχω, όχι δεν θέλω. 300 ευρώ σύνταξη. Πέρα, πού να τα δώσω, στους γιατρούς, πού. Ναι, πρέπει τι να πληρώσω. Τι σας είπαν. Και μου είπαν δεν κάνετε καρδιά στην εφορία. Λέω κάνω, με καμία είδηση. Πρέπει να το πληρώσετε, λέει αυτά όλα. Και ύστερα αν σας συγκρίνω θα πάρετε πίσω λεφτά. Γίνεται αυτό. Χαράτσι έχει επιβληθεί ακόμα και σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Με ήρθε χαράτσι στο στάβλο 2.200. Δίχως να ξέρουμε τίποτε ποιοι είναι αυτοί που μας τα βάζουν αυτά στο στάβλο. Γράφει και η εφορία ότι απαλλάσσεται η στάβλη. Αυτοί μας βάλαν και μας λένε να τα πληρώσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Δεν γίνεται να τα πληρώσουμε. Γιατί η δουλειά μας είναι μηδενική, δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε. Και αυτοί μιλάνε για πρωτογενή τομέα, αυτά τα σκυλιά του κερατά. Είναι άδικο, είναι παράλογο. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν να το πληρώσουν. Νωρίτερα μιλούσαμε με μια γριούλα η οποία κλαίγοντας μου είπε και νομίζω και εσείς πήρατε συνέντευξη από την ίδια ότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει το χαράτσι. Ήθελε να πληρώσει τη ΔΕΗ και δεν το δεχότανε. Δεχόταν μόνο το λογαριασμό της ΔΕΗ με το χαράτσι. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θα σταθούμε δίπλα και λέμε και στον κόσμο να έχει επαφή μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε αυτό το άδικο μέτρο. Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση πραγματοποιεί έναν άθλιο, απαράδεκτο και απάνθρωπο εκβιασμό. Με τη μέθοδο της έντονης τηλεοπτικής προβολής από συγκεκριμένα κανάλια και γνωστών δημοσιογράφων προσκυνημένων στην κυβέρνηση, στην Τρόικα και στο μεγάλο κεφάλαιο θα έλεγα, εκβιάζουν κάθε μέρα από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα κοπεί μέσα στο καταχύμενο η αξία, το ηλεκτρικό ρεύμα από όλες τις οικογένειες που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι. Είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, ένας άθλιος εκβιασμός. Εμείς καλούμε τον κόσμο να μην πληρώσει, να συνεχίσει να μην πληρώνει. Τα μέλη του ΠΑΜΕ συναντήθηκαν στη συνέχεια με τον διευθυντή της ΔΕΗ, κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος όμως είπε πως δεν είναι αρμόδιος να παραλάβει τους λογαριασμούς. Σε κάθε περίπτωση θα βρεθούμε απέναντι σε αυτούς ιδιώτες ή εργαζόμενους συνεργεία της ΔΕΗ που θα τολμήσουν να κόψουν ρεύμα σε κάποιο σπίτι Καστοριανού συναδέλφου μας εργαζόμενου. Αυτό το σκοπό έχει η επίσκεψή μας σήμερα εδώ. Σας παραδίνουμε ένα πρακτικό. Πρωτού παραδώσετε. Ναι. Εγώ είμαι ο διαχειριστής του δικτύου. Ωραία. Που σημαίνει ότι είμαι το δίκτυο και ότι πάνω σε μένα είναι κρεμούνται όλοι οι παροχές. Η ελλατική παροχή. Δεν είναι πάροχο. Η Ελλάς Power ή η Ενέργα. Που σημαίνει τι. Ό,τι έχει να κάνει με τους λογαριασμούς, αυτό εδώ με τους λογαριασμούς, θα το απευθύνεται στους παρόχους. Ανεξάρτητα από σήμερα το πρωί πήγαν όλοι στην ΔΕΗ πάλι. Δηλαδή, η υπηρεσία της ΔΕΗ είναι κάτω. Εμείς θα πάμε στους ιδιώτες να καταθέσουμε. Όχι, η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ είναι κάτω. Α, εντάξει. Που είναι άλλη γενική διεύθυνση της ΔΕΗ. Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι. Αυτά έγιναν σήμερα το πρωί. Τώρα, στο ειδικό τέλος ακινήτων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι θα πρέπει για το συγκεκριμένο θέμα να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις ό,τι έχει να κάνει με τα χαμηλά εισοδήματα και μάλιστα πραγματοποίησε και συνάντηση με τον διοικητή της ΔΕΗ.
Να μην προβεί η ΔΕΗ σε διακοπή ρεύματος στα άτομα εκείνα που δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλουν το ειδικό τέλος ακινήτων, ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλινικος κατά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον διοικητή της ΔΕΗ. Ο πρόεδρος της Βουλής σε συνέντευξη τύπου επανέλαβε παλαιότερη πρόταση που είχε καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ζητούσε να μειωθεί ο συντελεστής για τα ακίνητα που βρίσκονται σε φτωχές συνοικίες. Όταν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση από την κυβέρνηση και την ανακοίνωσε, πριν από την έναρξη εφαρμογής είχα εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και το επαναλαμβάνω και τώρα και καταθέτω συγκεκριμένες προτάσεις να υπάρξει μια διαφοροποίηση ως προς τους συντελεστές αυτού του τέλους. Είχα προτείνει τότε και το επανέλαβα και αυτές τις μέρες αναλυτικά ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση με μείωση του συντελεστή για τις περιπτώσεις των ακινήτων που βρίσκονται σε πολύ χαμηλές ζώνες αξίας των ακινήτων. Είναι συνήθως οι φτωχότερες συνοικίες των πόλεων και επίσης τα χωριά και τα σπίτια δηλαδή που είναι στα χωριά. Τώρα ο συντελεστής όπως γνωρίζουμε είναι 3 ευρώ ανά τετραγωνικό κατά κανόνα. Η πρότασή μου ήταν να μειωθεί στο 0,5 ή το πολύ σε 1 ευρώ και να πληρώνεται σε πολλές περισσότερες δόσεις. Θεωρώ ότι μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου υπάρχει πλέον η δυνατότητα, αξιοποιώντας και την εμπειρία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, να προχωρήσει η κυβέρνηση σε διαφοροποίηση των συντελεστών, έτσι ώστε να υπάρξει ανακούφιση για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και για τους κατοίκους, όπως είπα, των χωριών, αλλά και για τους κατοίκους των φτωχότερων συνοικιών. Των ακινήτων δηλαδή που έχουν μικρότερη αξία και στις πόλεις και να διαχειριστεί το βάρος τα ακριβά σπίτια, στο πω απλά, σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι ζώνες είναι ζώνες υψηλής, πολύ υψηλής αξίας των σπιτιών. Γιατί αυτό σημαίνει και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα όμως, επειδή η ΔΕΗ, όπως είπαμε τώρα, συλλέγει τα στοιχεία για να τα στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εφαρμοστεί ή μην εφαρμοστεί η απόφαση για διακοπή σε όσους δεν πλήρωσαν, μίλησα προχθές με τον πρόεδρο και διοικητή της ΔΕΗ, τον κύριο Αρθούρο Ζερβό, και του είπα ότι η δικιά μου άποψη ως πρόεδρο της Βουλής είναι σε αυτήν την περίπτωση η ΔΕΗ να μην βιαστεί, να μην προβεί σε διακοπή της παροχής ρεύματος στις περιπτώσεις που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή και στην περίπτωση των σπιτιών σε φτωχές συνοικίες και στην περίπτωση των σπιτιών στα χωριά. Γιατί το εξήγησα και ιδιαίτερα για τα χωριά και όχι μόνο, ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παλιά σπίτια, για παράδειγμα στα χωριά, έχουν πολλά τετραγωνικά. Ξεπερνούν τα 100 τετραγωνικά ή σε μικρά χωριά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά το ίδιο ισχύει, επαναλαμβάνω, και για τις άλλες κατηγορίες και των σπιτιών στην πόλη. Αυτές λοιπόν και οι δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής. Πάντως για ακόμη μια φορά και για πολύ μεγάλο μαλλοχρονικό διάστημα, καλησπέρα Αντώνη, το συγκεκριμένο θέμα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είδαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του ΠΑΜΕ, και κτηνοτρόφο, ο οποίος κλήθηκε να πληρώσει σε δύο δόσεις 2.200 ευρώ για σταυλικές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που υποτίθεται ότι τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εξαιρούνται από το συγκεκριμένο μέτρο, και από την άλλη βεβαίως ανθρώπους ανήμπορους οι οποίοι πραγματικά αδυνατούν να βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν το χαράτσι. Κοίταξε, να πούμε ότι αυτή η υπόθεση με το χαράτσι πια νομίζω έχει παραγίνει το κακό. Σήμερα είχαμε μια διαμαρτυρία. Είναι η πρώτη επίσημη, οργανωμένη θα έλεγα, μεγάλη, αν θέλεις, κινητοποίηση που έχει γίνει στην περιοχή μας. Mm-hmm. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Έτσι. Σήμερα στη ΔΕΗ λοιπόν πήγανε οι άνθρωποι, πήγανε 150 και παραπάνω ίσως λογαριασμούς που έχουν πληρωθεί μέσω ATM ή και μέσω υπαλλήλων, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε την διαμαρτυρία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αργήσαμε μαριγό πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει αργά. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Με την έννοια ότι υπάρχει ούτως ή άλλως και η δεύτερη δόση, αυτή δηλαδή που έχει έρθει, και μην ξεχνάτε, το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε, διαλυμένη είναι η κυβέρνηση, διαλυμένη είναι η χώρα, ποια κυβέρνηση, τέλος πάντων, θέλουν να το κάνουν σε ετήσια βάση, να ενσωματωθεί πια στους λογαριασμούς, έτσι ώστε να μην αποτελεί πια, ξέρεις, μια τέτοια διαδικασία ότι είναι ένα καινούριο χαράτσι κτλ. Ό,τι και να είναι, την στιγμή αυτή έχουμε πολύ κόσμο, πολλούς ανθρώπους μαριγό που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό με το χαράτσι. Mm-hmm. Επιλέγουν να πηγαίνουν στις τράπεζες και από εκεί να γίνεται όλη η διαδικασία. Νομίζω βέβαια ότι είναι πρωτόγνωρες
οι καταστάσεις και όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Νομίζω ότι δεν αντέχει ο καθένας πια, Μαριγώ, να πληρώσει τους κανονικούς λογαριασμούς. Τι να μιλάμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Έτσι, και είδατε ότι εδώ, όχι μόνο μια κομματική οργάνωση, εδώ δεν είδαμε σήμερα, βλέπουμε και το ρεπορτάζ, παρακολουθήσαμε, δεν είδαμε κόσμο από την παράταξη του ΚΚΕ ή από το ΠΑΜΕ, είδαμε απλούς πολίτες, καθημερινούς πολίτες να βρίσκονται, έτσι, να συζητούν, να καταγγέλουν. Ο προβληματισμός είναι αυτός. Βέβαια, είδα και τον κύριο Πετσάνικο που έκανε τη δήλωση κτλ. Τώρα, παιδιά, όλο αυτό. Αυτό γιατί εκ των υστέρων πρέπει πάντα να μειώσουμε, επειδή έρχονται οι εκλογές. Αυτό πρέπει να ληφθεί. Γιατί εκ των υστέρων. Τη στιγμή, μάλιστα, που λέγεται ότι ο κύριο Πετσάνικο ήταν ένα από του εισηγητές για το συγκεκριμένο μέτρο και το θυμόμαστε αυτό όλοι πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί σήμερα, και εφόσον η κοινωνία έχει έρθει και έχει φτάσει στα όρια τη, να λέμε κουβέντες όπως αυτές τις οποίες ακούσαμε προηγουμένως, τις οποίες κάλλιστα, όπως είπες και εσύ, Αντώνη, μπορούμε να συνδέσουμε με την προεκλογική περίοδο, η οποία αργά ή γρήγορα είναι κοντά μας. Μα βέβαια, γι' αυτό λέμε ότι το κομμάτι όλο αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μείνει έτσι. Δηλαδή τώρα, και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία η οποία έχει περάσει μέσα από τη Βουλή από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Χθες πέρασαν με τη δυσκολία, τη γνωστή ιστορία, την διάλυση του ΠΑΣΟΚ, πέρασε το καινούριο πολυνομοσχέδιο, όπου εκεί έχουν ψηφιστεί, Μαριγώ, καινούρια, πολλά, πολλά, πάρα πολλά μέτρα, τα οποία εξαθλιώνουν ακόμη παραπάνω την ελληνική πραγματικότητα, έτσι, τα νοικοκυριά. Είναι κι άλλα πολλά χαράτσια, τα οποία θα δούμε με το που περάσει και βγει ΦΕΧ και γίνει νόμος του κράτους κτλ. Αυτό που πέρασαν χθες, έτσι, θα δούμε, Μαριγώ, και άλλα πολλά τέτοια χαράτσια. Άρα για ποια μείωση μιλάμε, γιατί θυμήθηκε τώρα ο πρόεδρος της Βουλής να μιλήσει για μείωση, όταν χθες ο ίδιος ψήφισε ξανά ένα πολυνομοσχέδιο, δεν εξαίρεσε καν ούτε το κέντρο ελληνικής γούνας, δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ, το ψήφισε και αυτό, το λουκέτο του δηλαδή. Εξέφρασε ωστόσο την αντίθεσή του. Την αντίθεση την εκφράζει με την ψήφο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επειδή αναφέρεσαι, θα ήθελα λίγο να κάνουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό. Από τη μία, έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος παίρνει το λόγο και υπερασπίζεται το κέντρο ελληνικής γούνας. Ωστόσο, ψηφίζει στην κατάργησή του για να στηρίξει και να αποδείξει, μάλλον την έμπρακτα την στήριξή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και από την άλλη, έχουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας εδώ του νομού μας, τον κύριο Τσικαλάγη, ο οποίος απήχε από την όλη διαδικασία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό εξέφραζε και εκείνος την αντίθεσή του στο κλείσιμο του κέντρου ελληνικής γούνας. Πες μου, τι σχόλιο μπορείς να κάνεις και ποια είναι πραγματικά η εκπροσώπηση των υποτιθέμενων συμφερόντων του νομού της Καστοριάς. Αν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη από όλη την ιστορία αυτή, δηλαδή τώρα η φυγή τι είναι, τι διαδικασία είναι αυτή που ακολούθησε ο κύριος Τσικαλάγιας. Δηλαδή δεν έμεινε στη Βουλή να ψηφίσει ό,τι θέλει να ψηφίσει. Γιατί? Για να μην θεωρηθεί ότι ψηφίζει το κόμμα του και όλοι αυτοί στηρίζουν το μνημόνιο, στηρίζουν ας πούμε αυτό το μνημόνιο, το πολυνομοσχέδιο. Και ο Τσικαλάγιας επέλεξε να μην είναι προφανώς για να μην του πει κανείς στο νομό Καστοριάς ότι κοίταξε να δεις, ψήφισες και εσύ ναι στο κλείσιμο του κέντρου ελληνικής γούνας. Οι μάχες δεν δίνονται έτσι. Θεωρώ. Η μάχη δίνεται, είσαι εκεί, ψηφίζεις 10 από τα 40, λες λοιπόν πολύ απλά γεια σας, είμαι αυτός, ψηφίζω αυτά. Mm-hmm. Έτσι, αυτή η ιστορία του να φεύγεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δεν θέλουμε πολιτικούς που στρίβουν δια του αραβόνος. Δεν θέλουμε. Έτσι, το να φεύγεις και να λες ότι δεν ψηφίζω, τι σημαίνει, έτσι λύνεις προβλήματα. Είναι πολύ ωραίο να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και να στρουθοκαμιλίζεις θεωρώντας ότι οι άλλοι δεν σε βλέπουν και να εξυπηρετείς βεβαίως τους δικούς σου σκοπούς. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο παραπάνω να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουμε τις ευθύνες τις οποίες μας έκανε ο κόσμος να τις αναλάβουμε. Λογοδοτούν και θα αναφερθώ και σε προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Πετσάλνικου ότι όλοι οι πολιτικοί στον κόσμο λογοδοτούν γιατί ο κόσμος τους ψηφίζει και ο κόσμος τους πληρώνει. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, σίγουρα τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους μας. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι όλη αυτή η ιστορία και με τα χαράτσια και τα πολυνομοσχέδια και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, Μαριγώ, είναι μια κατάσταση στην οποία περνούν μέσα από την Βουλή, την ψηφίζουν, έτσι, τον αντίτυπο τον βλέπουμε, με πετρέλαια, με ενεργεία, με οικονομικά στοιχεία, με όλα αυτά βλέπουμε καθημερινά τι τραβάμε, τι περνάμε. Μέσα στη Βουλή, βεβαίως, χθες ψήφισε ο κύριος Πετσάνικος κανονικά και το κλείσιμο του κέντρου ελληνικής γούνας, ο κύριος Τσιγκαλάγας επέλεξε την φυγή, να λείψει δηλαδή, να και μην είναι παρόν. Και έχουμε τα κροκοδίλια γνωστά. Ναι, τώρα θα μας πούνε εδώ ότι να, εγώ δεν ήθελα, τι δεν ήθελες. Ήσουν εκεί να υποστηρίξεις ότι ψηφίζω αυτά, δεν ψηφίζω όμως το άρθρο 13 ή το άρθρο 12. Λοιπόν, εγώ έτσι στάρω με την πολιτική, δεν είμαστε πολιτικοί εμείς, αλλά θεωρώ ότι η
οι βουλευτές εκλέγονται για να δίνουν και τις μάχες κάποια στιγμή μέσα στη Βουλή και όχι εκ του ασφαλούς Μαρηγό, να καταθέτουν, δηλαδή πληρώνονται κάποιοι 10-15 χιλιάρικα τον μήνα, μας κοστίζουν 50 χιλιάρικα τα βουλευτικά γραφεία για κάθε βουλευτή τον μήνα, για να καταθέτουν κάποιοι βουλευτές 2-3 το πολύ, το πολύ 2 ερωτήσεις το μήνα. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο νομίζω προκάλεσε πανελλαδικά ποικίλα συναισθήματα και έχει να κάνει με το συσίτιο που έγινε από πλευράς αγροτών στην πλατεία Συντάγματος σήμερα το πρωί και με τις ουρές που σχηματίστηκαν για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει έστω και λίγο τρόφιμα, ακόμη και λαχανικά. Νομίζω είναι μία από τις πιο περίτρενες αποδείξεις για το σημείο στο οποίο έχουν φέρει όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ήταν χθες στη Βουλή, την κοινωνία και το κράτος. Καταρχήν εδώ μιλάμε, βλέπουμε και μερικά πλάνα από το βίντεο που έχει ετοιμάσει το Newsit. Καταρχήν μιλάμε για μια Ελλάδα, θα το δούμε μετά αυτό και θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει υποθεί. Κοίταξε Μαρηγό, αισθάνομαι, καταρχήν αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Έτσι. Εδώ είναι εικόνες από το Σύνταγμα, είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Θυμάσαι προχθές, δυστυχώς έλεγα για εικόνες που είχα δει, μικρός ήμουν τότε, το 1982, το 1980, το 1983. Είχα δει στην Σοβιετική Ένωση, από τηλεοράσεις τα είχαμε δει, εικόνες να συγκεντρώνεται ο κόσμος για να παίρνει κάποια από τα αμερικάνικα προϊόντα. Εκεί που πολλά χρόνια πριν ξέραμε το ρεύμα είναι με ωράριο ή το νερό, διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι πρωτόγνωρες οι εικόνες. Εικόνες να βλέπουμε Αθηναίους να βρίσκονται εκεί για να πάρουν δωρεάν την πατάτα τα λαχανικά, δεν περιμέναμε ποτέ το 2012 ότι θα δει η Ελλάδα και θα δει όλος ο κόσμος. Είναι εικόνες πρωτόγνωρες, είναι εικόνες που όχι μόνο προβληματίζουν, γεμίζουν θλίψη, βεβαίως πολύ μεγάλο προβληματισμό, και πάλι όμως εγώ το συνδυάζω, Μαρηγό, όλο αυτό με αυτό που γίνεται τα τελευταία 35 χρόνια. Αυτές οι εικόνες, το να βλέπουμε εκατοντάδες Αθηναίους, βλέπουμε και στον τίτλο μας 17 περίπου τόνοι υπολογίστηκαν ότι χάθηκαν σε ελάχιστα λεπτά από Αθηναίους, από πολίτες που πήγαν εκεί να πάρουν δωρεάν τρόφιμα. Ναι. Δεν ξέρω τι λόγια πρέπει να πούμε, πώς να το εκφράσουμε όλο αυτό. Είναι εικόνες που δεν περιμέναμε να δούμε, είναι στιγμές που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα ζήσουμε. Πολλοί λέμε και το εννοούμε ότι λίγο πολύ στην επαρχία, που κάποτε την κοροϊδεύαμε, στην περιφέρεια, σίγουρα είναι λίγο πιο εύκολα, δεν είναι τόσο σκληρή αυτή η πραγματικότητα. Θα φτάσει και εδώ όμως αυτή αργά τόσο αργά ή γρήγορα αυτή τόσο σκληρή κατάσταση. Αλλά είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά πραγματικά, πριν δούμε έτσι και το βίντεο από το Newsit, έχω την αίσθηση, Μαρηγό, ότι είναι εικόνες τις οποίες θα πρέπει απόλυτα να συνδυάσουμε με αυτούς που μας κατήντησαν εκεί. Έκαναν οι πολιτικοί μας το μνημόνιο, δεν το διάβασαν. Μία βόλτα στο Σύνταγμα σήμερα έκαναν να δουν πού έχουν φτάσει τον κόσμο. Μα δεν βγαίνει κανείς εκεί. Ποιος να βγει από αυτούς, δεν τολμούν να περπατήσουν μόνοι τους. Σκεφτείτε όμως ότι η πολιτική αυτών των ανθρώπων, τα 500-600 άτομα, κυρίως από τα δύο σε ποσοστά παλαιότερα πια μεγάλα κόμματα, παλαιά ποσοστά, μεγάλο κόμμα. Γιατί τα καινούργια. Τα καινούργια, μπορεί να δείξω μια κάρτα μετά. Δεν θα τους αρέσουν, φαντάζομαι. Είναι είδηση συγκλονιστική σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται από την VPRC, νομίζω, 5ο κόμμα στην Ελλάδα. Ναι. Μια κάρτα μπορεί να τη δείξουμε μετά. Ναι. Θέλω. Να την η κάρτα. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, είμαστε και στο συσίτιο, είμαστε και συνδυάζονται. Πρόσεξε, Μαρηγό. Είναι μία εικόνα, αυτή που βλέπουμε, στο 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Για μένα είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μία δημοσκόπηση της VPRC για το περιοδικό Επίκαιρα. Δεν είναι σίγουρο βεβαίως ότι θα το κρατήσει το ποσοστό αυτό σε περίπτωση που μπούμε είτε στην προεκλογική περίοδο είτε τη στιγμή που θα κληθούν οι πολίτες να ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη, διότι φαντάζομαι αυτό είναι και μία αντίδραση σε ό,τι έχει να κάνει και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, κοίταξε, καταρχήν μιλάμε για μέση κυβέρνηση τώρα. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα εδώ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξαναδεί τέτοια κάρτα από το 81 και μετά. Όταν κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί ίσως, άλλοι ήμασταν πολύ μικροί κτλ. Προσέξτε, από το 81 και μετά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δει τέτοιο πράγμα που βλέπει σήμερα. Είναι 5ο κόμμα στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι και το λαός στο 6%, ξεχάστε τα 7άρια και τα 8άρια. Αντιλαμβάνεστε γιατί γίνεται αυτό. Η δημοκρατική αριστερά του Κουβέλη είναι 2ο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα. Με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά. Το μεγάλο σοσιαλιστικό κίνημα του Παπανδρέου, του Πετσάνλικου, του Λοβέρδου, του Μιχάλη και όλων αυτών της Παπανδρέου,
Από ψηλά η Μερκούρη θα τα βλέπει, ο Γεννηματάς και όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όντως κορυφαία στελέχη, θα τα βλέπουν όλα αυτά και θα λένε δεν μιλάνε για το ΠΑΣΟΚ και τον ήλιο αυτόν που βλέπετε εκεί στο γραφικό. Λοιπόν, 12% φαίνεται το ΠΑΣΟΚ και 6% ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Λοιπόν, είναι μία δημοσκόπηση, είναι μία τάση αν θέλεις, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό, είναι μία τάση η οποία δείχνει πολλά. Όμως, τα συσίτια, αυτές οι εικόνες θλίψης που δυστυχώς σήμερα η Ελλάδα ζει, άλλη πραγματικότητα. Είναι η πραγματική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει από την πολιτική αυτών των πολιτικών. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, έτσι, με πολύ ενθουσιασμό και με πολλούς ήρωες, γέμισε η Ελλάδα με ήρωες από το 75 και μετά. Με τζάμπα μάγκες. Με τζάμπα μάγκες. Άλλοι εξορίστηκαν μόνοι τους για να φέρεται ότι εξορίστηκαν. Άλλοι μείναν, άλλοι τους εξόρισαν. Λέγαμε, ακούστηκαν τόσα πολλά πράγματα για το 67, για το 63, για το 60, για το 62. Είδατε όμως την σημερινή κατάντια. Αυτή είναι η κατάντια μας. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Να το δούμε το βίντεο που παρουσιάστηκε σε ιστοσελίδα για να δούμε και τα στοιχεία ίσως. Του συντάγματος, το βίντεο βεβαίως και το ρεπορτάζ από το Newsit. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πάτε μωρεάν, παιδιά! Κάπως έτσι έγινε η αρχή στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά τις 8 το πρωί. Παραγωγοί από τη Θήβα άρχισαν να μοιράζουν δωρεάν στους κατοίκους της Αθήνας 17 τόνους προϊόντων και το θέμα ήταν σε πόση ώρα θα εξαντληθούν. Μέσα σε 4 ώρες λοιπόν, 17 τόνοι λαχανικών έγιναν καπνός. Και έτσι από εδώ, φτάσαμε εδώ. Στα άδεια καφάσια και στους παραγωγούς να εξηγούν το λόγο που πήραν την απόφαση να μοιράσουν στον κόσμο δωρεάν τα προϊόντα τους. Να μοιράσουμε προϊόντα στους πολίτες της Αθήνας για να δουν την πραγματική αλήθεια για τα προϊόντα μας. Έχουν δυσφημιστεί χωρίς λόγο. Τα τελευταία δημοσιεύματα λοιπόν που έκαναν λόγο για ανίχνευση επικίνδυνων μετάλλων και ουσιών στα προϊόντα της Θήβας έκαναν τους παραγωγούς να κατέβουν στο Σύνταγμα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά του Υπουργείου που δείχνουν ότι τα προϊόντα τους δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα και να δώσουν χαρά σε εκατοντάδες Αθηναίους. Οι αγρότες έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος τα ξημερώματα και ξεφόρτωσαν από τα φορτηγά τα προϊόντα τους. Βλέπετε, από πατάτες και κρεμμύδια μέχρι λάχανα, σπανάκι, καρότα και χορταρικά. Στη συνέχεια χώρισαν τα προϊόντα σε σακούλες του ενός κιλού και βλέπετε τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν. Καταναλωτές κάθε ηλικίας, οι περισσότεροι διστακτικά, στέκονταν στην ουρά και ψώνιζαν δωρεάν. Ο κόσμος έχει ανάγκη, δεν καταλαβαίνετε. Έχει ανάγκη, έχει πέσει μεγάλη πείνα. Ήρθα σήμερα εδώ για δουλειά και πέρασα και είδα το μακελιό τούτο. Το χάλι αυτό το ελληνικό. Μόλις το άκουσα έγινα πουλόπουλος. Με το πέρασμα της ώρας όλο και περισσότεροι στέκονταν στις ουρές μπροστά από τους πάγκους και ευχαριστούσαν τους αγρότες. Αφού όπως έλεγαν αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ακόμα και μια μικρή σακούλα δωρεάν τροφίμων είναι πολύτιμη. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στους παραγωγούς που κάναν αυτό το πράγμα και δώσαν έστω και τα κρεμμύδια και τις πατάτες στον κόσμο γιατί πεινάει. Το είδα και μου είπε η οικογένειά μου να πάρουμε έτσι. Μήπως μπορέσουμε κάτι να φάμε, δεν έχουμε και οικονομική άνεση. Οι παραγωγοί άρχισαν να μαζεύουν τους πάγκους τους λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν τα προϊόντα εξαντλήθηκαν. Συνολικά μοιράστηκαν 17 τόνοι λαχανικών, ενώ 3 ακόμα τόνοι προϊόντων κατέληξαν στο Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Δεν ήμουν γεννημένος το 40, αλλά από ό,τι είχα ακούσει αυτό γινόταν ούτε το 40 δεν γινόταν εδώ αυτό. Η ζωή στην πλατεία Συντάγματος άρχισε να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα και όλοι έφευγαν ικανοποιημένοι. Και οι καταναλωτές που ψώνισαν δωρεάν, και οι παραγωγοί όμως που είδαν την πρωτοβουλία τους να παίρνει δημοσιότητα και τους πολίτες να πείθονται ότι τα λαχανικά τους δεν διατρέχουν τον παραμικρό κίνδυνο. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που μας έκαναν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες πριν από λίγο καιρό θα φάνταζαν ως εικόνες επιστημονικής φαντασίας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο ένα δράμα. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και βεβαίως τα χειρότερα έρχονται, διότι αυτή τη στιγμή εμείς, για παράδειγμα, εδώ στην Καστοριά σίγουρα δεν έχουμε δει τέτοιες εικόνες. Στην Αθήνα η κατάσταση είναι πολύ πιο τραγική, αλλά αργά ή γρήγορα, εφόσον συνεχίσουν όλες αυτές οι λανθασμένες και χείριστες επιλογές των πολιτικών μας εκπροσώπων, νομίζω ότι δεν θα αργήσουμε και εμείς αυτά εδώ να τα δούμε. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο τίποτα γεμίζει θλίψη, είναι μια κατάσταση η οποία Μαριγώ δεν νομίζω να μπορεί να περιγραφεί. Οι εικόνες αυτές είναι πραγματικά δραματικές. Κλαίμε. Αθηναίοι να πηγαίνουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Αυτά που βλέπουμε στη Βουλή, αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Δεν είναι κάτι άλλο η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Όπως επίσης η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη, νομίζω, γενικότερα και όλο το παζλ της δεινής κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια πριν στη χώρα μας, είναι και η σύλληψη μεγάλης ομάδας στοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Σίγουρα πολύ περισσότερα στοιχεία θα έρθουν στο φως τις επόμενες ημέρες, για τα οποία θα εκπλαγούμε, δεν θα εκπλαγούμε, το βάζω με ερωτηματικό. Και νομίζω ότι όλο αυτό μας θυμίζει και εμάς σύλληψη μιας μικρότερης ομάδας που είχαμε πριν από ένα περίπου χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Καστοριά. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και να μου πεις κι εσύ, υπήρχε σύνδεση της ομάδας αυτής για προστασία των μαγαζιών με τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, σήμερα η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη, η Μακεδονία, όλοι μας και εμείς βέβαια, είμαστε συγκλονισμένοι με την σύλληψη αυτού του μεγάλου κυκλώματος. Διαβάζουμε τα ονόματα, ξέρεις, ώρα με την ώρα βγαίνουν κι άλλα πολλά ζητήματα. Είμαστε συγκλονισμένοι διότι είναι ένα πρωτόγνωρο κύκλωμα τοκογλύφων το οποίο αποκαλύπτεται και έχω την αίσθηση πως οι επόμενες ώρες και οι επόμενες μέρες θα δώσουν πολλά στοιχεία τα οποία πραγματικά μας αφήνουν έκπληκτους. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε εμείς, βλέποντας και την ειδησιογραφία και τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν, γίνονται και θα γίνονται τις επόμενες ώρες και μέρες. Διαπιστώνει κανείς καταρχήν ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τεράστια ομάδα. Με απίστευτα πλοκάμια. 50, 60, 70 ατόμων, Μακεδονία, Χαλκιδική, Καστοριά. Η ιστορία της Καστοριάς πριν από μερικούς μήνες, όπως είπες, ναι, λέγεται ότι μια ομάδα συνδεδεμένη με άτομα από τη Θεσσαλονίκη ήταν αυτοί που ήρθαν εδώ, κάτι κάναν, προστασία σε κάτι εκδηλώσεις πολιτιστικές. Επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρο γεγονός. Πρωτόγνωρο γεγονός, έτσι. Μαθαίνω κιόλας ότι λίγες εβδομάδες πριν, ίσως 1-2 από τα μέλη αυτής της μεγάλης πύρας έχουν επισκεφθεί ξανά την Καστοριά. Δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες τώρα, θα το δούμε τις επόμενες. Ναι, ως τουρίστες μάλλον ή στις γιορτές κτλ. Δεν ξέρω τι θέλανε να κάνουν εδώ, αλλά μου λένε ότι έχει επισκεφθεί ίσως 1 ή 2 άτομα και την περιοχή μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο κύκλωμα. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι η αστυνομία όταν είναι ελεύθερη, κάνει καλύτερα τη δουλειά της και η δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα μπορέσουμε να πληροφορηθούμε πολλά περισσότερα την στιγμή που έχουμε αυτή την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοκογλύφων και φυσικά στην Καστοριά η Δυτική Μακεδονία και η πόλη μας βρίσκεται σοκαρισμένη και από την περίφημη λαθρανασκαφή σε έναν αρχαιολογικό χώρο στο Λιμναίο οικισμό. Δεν ξέρω αυτοί οι τύποι που πήγαν και μπήκαν στο Λιμναίο οικισμό ψάχναν για λίρες που θα τις πήγαιναν και τι σχέση μπορεί να είχαν και με το κύκλωμα αυτό. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα διερευνηθούν και πράγματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε η δικαιοσύνη να δώσει στοιχεία. Και βέβαια η μεγάλη ντροπή είναι ο πολιτικός κόσμος. Ποιοι συνδέονται, πώς συνδέονται, φίλοι, ξεφίλοι και όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον φάκελο από την αστυνομία, τον οποίο περιμένουμε να φύγει και να πάει στην εισαγγελία και από εκεί μιλάμε πέρα για τη λαθρανασκαφή, την να πάρει τοπική τη δική μας εδώ. Λοιπόν, να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Να σου πω ότι κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση, Μαριγώ, η υπόθεση και των τελευταίων δηλώσεων, που δεν έχουν τόσο μεγάλη βέβαια σχέση με την υπόθεση, αλλά κάνουν αίσθηση. Η αστυνομία το ψάχνει και αυτό. Γκρίζης, Παρχαρίδης. Τι είπαν, τι δεν είπαν. Η ασφάλεια πληροφορούμε ότι τις τελευταίες 2 μέρες βρίσκεται συνέχεια στην περιοχή. Μαθαίνω ότι ένας βασικός μάρτυρας έχει δει και φωτογραφίες του επίμαχου μηχανήματος. Αυτού του οχήματος που έπαθε τη βλάβη και αυτό που φέρεται να έχει κάνει τη λαθρανασκαφή. Το κρατικό, δημοτικό όχημα. Ο μάρτυρας μου λένε οι πηγές μου, έχει επιβεβαιώσει και πάλι ότι αυτό το μηχάνημα, τον εξκαφέα, έτσι ονομάζεται, αυτό το μηχάνημα, το όχημα είδε στον χώρο όπου βρίσκονταν και αυτός. Η ασφάλεια λοιπόν διερευνά, ο φάκελος δεν έχει φύγει από την αστυνομία, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι καταθέσεις, 1, 2, 3 θα καλεστούν τα επόμενα 2-24 ώρα. Τα 1, 2, 3 τα επίμαχα πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές αν θέλεις, ένας ή δύο από αυτούς θα καταθέσουν την άποψή τους. Την στιγμή αυτή, το πούμε κιόλας, την στιγμή αυτή, Μαριγώ, έχουμε τις ενδείξεις από την αστυνομία, έχουμε την έρευνα. Δεν υπάρχει απαγγελία κατηγορίας ή ένοχος, αθώος, τίποτα από αυτά. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν πληροφορίες, όλο το υλικό έχει συγκεντρωθεί. Νομίζω ότι έχει σοβαρέψει κατά πολύ, ίσως και παραπάνω, αυτήν η έρευνα τις τελευταίες μέρες και ώρες. Η αστυνομία δεν κάνει τόσο επιφανειακή δουλειά όσο πιστέψαν κάποιοι στην αρχή ότι γίνεται. Η αστυνομία επιμένει,
παρακολουθεί και βέβαια η βασική έρευνα θα γίνει από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Τις τελευταίες δύο μέρες πηγαίνουν πολύ συχνά στο σημείο. Επαναλαμβάνω, δόθηκαν φωτογραφίες, αλλά είδανε κάποιες φωτογραφίες, αλλά κάνει εντύπωση η παρέμβαση αυτή που έκανε ο κύριος Γκρίζης, ο πρόεδρος τοπικού, ο οποίος τουλάχιστον όπως, γιατί μίλησα μαζί του, κέρασε καφέ τους εργαζόμενους. Κέρασε καφέ. Τη Δευτέρα, την επίμαχη μέρα που τελικά δούλευε το μηχάνημα. Εγώ προσπάθησα, ίσως αύριο το δείξουμε και το ηχητικό, να το παίξουμε το ηχητικό, το δούμε κιόλας. Λοιπόν, προσπάθησα να μάθω τι έκανε και τι δεν έκανε κτλ. Ο ίδιος ο κύριος Γκρίζης δεν αναφέρεται στο επίμαχο μηχάνημα ότι το είδα να δουλεύει. Δεν, λέει δεν ξέρει καν ποιο ήταν, μιλάει για κάτι άλλο. Τα μπερδεύουν τα πράγματα. Άλλα λέει ο Παρχαρίδης, άλλα λέει ο Γκρίζης. Τέλος πάντων, είναι μια απαράδεκτη, θα έλεγα, σε επίπεδο πληροφοριών κατάσταση που έρχεται από τον Δήμο. Ανοργάνωτα πράγματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα ζήσαμε όλοι. Και βέβαια η φήμη γνωστή τώρα που ακούμε συνέχεια ότι τελικά υπήρξαν λίρες λέει και τις βρήκανε. Μας. Το ακούω συνέχεια. Όπου πάμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ας το αφήσουμε. Ανοίγει το ζήτημα, την όρεξη για ορισμένους άλλους ενδεχομένως. Το ζήτημα τη στιγμή αυτή είναι έτσι, η δικαιοσύνη πραγματικά να κάνει τη δουλειά της. Όποιοι έχουν εμπλακεί σε όλο το κομμάτι αυτό να εντοπιστούν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα έτσι, θα πρέπει ειδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντως, που είναι ένας χώρος που αναζητούνται οι πολιτικές θα έλεγα ευθύνες, θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει οργάνωση και σοβαρότητα κυρίως από το Προεδρείο. Θα μου πεις, όταν φαίνεται ένας να λέει ψέματα, ο άλλος να λέει ψέματα. Μα όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος παίρνει θέση ανοιχτά υπέρ ή κατά του άλλου. Εξυβρίζεται κάποιος, σε βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν ράνο. Τι να πει κανείς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Οτιδήποτε νεότερο βεβαίως εδώ είμαστε να το μεταδώσουμε. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. If the knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice. KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά. Τολεμαίων 3. Τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων. Τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά. Θεοδόρου Γιάκα 4. Τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμου 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και τη δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν, διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374, επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε το πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία.
για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δισπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή χρονιά. Το φως του κόσμου. Ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χονδρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 87 303. Ηλεκτρογραμμή. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε και θα πάμε να συνομιλήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, γνωστός νομίζω σε όλους οικονομολόγος και αναλυτής, ιδρυτικό μέλος του ΕΠΑΜ, γνωστός εδώ στην Καστοριά και από τις εκπομπές που κάνει μέσα από τον 989, ο οποίος αναμεταδίδεται βεβαίως από τον ΑΕΦΕΜ 947. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που τηλεφωνικά βεβαίως είστε κοντά μας, διότι δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, καθώς βρίσκεστε αρκετά μακριά. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Είναι η επικαιρότητα ιδιαίτερα εκτεταμένη με όλα αυτά τα οποία γίνονται, η πολιτική επικαιρότητα. Πολύ πιο δύσκολο όμως είναι τα πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα. Δείξαμε προηγουμένως τις εικόνες που είχαμε σήμερα το πρωί από το συσίτιο που έγινε στο Σύνταγμα, όπου κατακλείστηκε κυριολεκτικά από κόσμο και σε μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εξαφανίστηκαν όλα τα προϊόντα. Μία πραγματικότητα η οποία νομίζω είναι πέρα για πέρα πραγματική και αντικατοπτρίζει την εικόνα ή την κατάσταση στην οποία ορισμένοι μας έχουν φέρει. Ναι. Αυτή τη στιγμή γενικά, να σας πω μόνο ένα στοιχείο. 176 περίπου χιλιάδες υπολογίζονται οι επιχειρήσεις, εκείνες ή που κρατούν τους εργαζόμενους τους απλήρωτους για κάποιους μήνες, είτε βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας. Ναι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν κάνει επίσκεψη εργασίας, ζητώντας δεδουλευμένα. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους και αν σε αυτούς προσθέσετε το 1 εκατομμύριο επιπλέον ανέργους που έχουμε σε αυτή τη χώρα, έχουμε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που ουσιαστικά δεν μπορούν να παράγουν εισόδημα, είναι εκτός οικονομικού κυκλώματος. Mm-hmm. Και αυτό σε 4 εκατομμύρια απασχολούμενους. Ναι. Αυτό είναι καταστροφή. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, ούτε στις συνθήκες πολέμου.
δεν είχε γίνει τέτοια καταστροφή. Θέλετε να σας πω ότι η ανεργία εδώ στην Καστοριά είναι στο 30% ή μάλλον ξεπερνάει και το 30%. Είναι νούμερα πρωτόγνωρα ακόμη και για εμάς που έχουμε συνηθίσει να ζούμε τόσα χρόνια με την ανεργία. Σε αυτό το... Αυτό όμως κάτι υποδηλώνει. Δεν είναι το θέμα μόνο της ανεργίας, αλλά και του οικονομικού κυκλώματος συνολικά. Ναι. Όταν η μικρομεσαία επιχείρηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει, η αγορά συνθλίβεται και συνολικά έχει βγει από το οικονομικό κύκλωμα, αν θέλετε, τα 2/3 του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Με συγχωρείτε, τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει. Απλά μετράμε τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το οποίο πόσο ακριβώς προδιαγράφεται, κύριε Καζάκη? Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα γίνει, εξαρτάται από τις συμφωνίες που κάνουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι το χειρότερο σενάριο, μάλλον το καλύτερο σενάριο από όλα, είναι αύριο το πρωί να καταρρεύσει η οικονομία. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το καλύτερο, το χειρότερο. Το καλύτερο. Στα δεδομένα πλαίσια πολιτικής που ασκείται σήμερα. Το χειρότερο είναι να κάνουν τη συμφωνία που επιδιώκουν και να συνεχίσουν μετά με νέο μνημόνιο. Και νέα μέτρα όπως προβλέπετε. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η κοινωνία πλέον δεν αντέχει παραπάνω. Ήδη έχουμε φτάσει όλοι στα όρια μας. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό? Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό σας είπα προηγουμένως. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα να βγάλει οπουδήποτε. Παρά μόνο σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Δεν υπάρχει τρόπος να επιβιώσει οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό, μα το ζήτημα όμως δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι γιατί ακολουθούν αυτή την πολιτική. Και αυτή τη συνότητα, αυτά που εφαρμόζεται από τη στιγμή που ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν οδηγεί πουθενά. Μπορείτε να δώσετε απάντηση στο ερώτημα, διότι εγώ όσο και αν προσπαθήσω δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση. Νομίζω ναι, ότι τελικά και το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει αποφασίσει και έχει τεθεί στην υπηρεσία των δανειστών της χώρας. Και οι δανειστές τι κάνουν? Προσπαθούν να σκοτώσουν το ζωντανό σώμα της κοινωνίας για να του αφαιρέσουν ό,τι έχει από άποψη περιουσίας, είτε κινήτης είτε ακίνητης. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν τους ενδιαφέρει να έχουν, να το πούμε έτσι, ακόμη και σε εργασιακό μεσαίωνα, τους εργαζόμενους ή τους Έλληνες να τους δουλεύουν. Τους ενδιαφέρουν κυρίως η κινητή και ακίνητη περιουσία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Και κυρίως το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Κοινώς να ξεπουλήσουμε τα πάντα. Αυτό ακριβώς. Και δολοφονούν εν ψυχρό ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία αυτού του τόπου, ακόμη και στις συνθήκες πολέμου. Και μάλιστα με πρωταγωνιστή το ίδιο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Γιατί εδώ είναι πρωτοφανές. Αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις, ξεκινώντας από τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, βεβαίως και οι παλιότερες δεν ήταν καλύτερες, αλλά τέλος πάντων οι τελευταίες πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε όριο, συν τη συγκυβέρνηση του κ. Παπαδήμου. Είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά άλλο. Παρά μόνο σε περιόδους αποικιοκρατίας ή τέλος πάντων σε άλλες καταστάσεις, οι οποίες εντάξει δεν μπορούν να συγκριθούν σήμερα, στον 21ο αιώνα, να συγκρινόμαστε με την αποικιοκρατία. Να σας ρωτήσω, έχετε επανειλημμένα εκφράσει την άποψή σας και είναι και στο πλαίσιο της ιδρυτικής πράξης του ΕΠΑΜ την άποψη να φύγουμε από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή. Αυτό το οποίο έχει καλλιεργηθεί στον κόσμο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια είναι το εκβιαστικό δίλημα, ή χρεοκοπία ή ευρώ. Ότι κοινώς εάν πάμε στη δραχμή καταραίουν τα πάντα και καταστρέφεται η χώρα. Τι ακριβώς ισχύει και θα ήθελα με πλήρη ειλικρινία την πάση αλήθεια για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει για την Ελλάδα σήμερα επιστροφή στη δραχμή. Επιστροφή στη δραχμή από μόνη της ή επιστροφή σε εθνικό νόμισμα είναι το σωστότερο. Δηλαδή σε ένα νόμισμα που το εκδίδει το κράτος σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας του και δεν το αποφασίζει κάποια Φραγκφούρτη, κάποια Βρυξέλλες ή το Βερολίνο ή το Παρίσι, κάποιο ξένο κέντρο τέλος πάντων. Από μόνο του δεν σημαίνει πιο πολλά πράγματα. Εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, με την υπάρχουσα λειτουργία της οικονομίας, δεν πρόκειται να σωθούμε. Αν όμως πάμε σε εθνικό νόμισμα με άλλο πολιτικό σύστημα, δηλαδή με άλλο πλαίσιο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, με δημοκρατία δηλαδή σε αυτόν τον τόπο, και επιπλέον ξαναβάλουμε να λειτουργεί στην οικονομία με διαφορετικούς όρους, τότε είναι η σωτηρία, η μόνη σωτηρία που μπορούμε να έχουμε. Με ένα εθνικό νόμισμα. Μπορεί να γίνεις Ζουαζιλάνδη
ή Λιβερία, αλλά μπορείς να γίνεις και Νορβηγία ή Ελβετία. Εξαρτάται το θέμα από είναι ποιες πολιτικές θα ακολουθήσεις, ποιες θα είναι εκείνες οι υποστηρικτικές πολιτικές που θα σου επιτρέψουν να γίνεις το ένα ή το άλλο. Και... με το ευρώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα παρά μόνο να γίνεις αφρικανική χώρα. Και μάλιστα σε χειρότερη μοίρα από ότι είναι η υποσαχάρια Αφρική. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό φαντάζομαι είναι και το ποιοι θα είναι αυτοί που θα ασκήσουν αυτές τις διαφορετικές πολιτικές. Ακριβώς αυτό, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει. Για φανταστείτε τώρα πώς είναι δυνατόν να οργανώσει τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα ένα πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Ποιος θα το κάνει αυτό, κύριος Χρυσοχοΐδης που ανακάλυψε τώρα προσφάτως το μνημόνιο. Μνημόνιο. Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ξαφνικά ξυπνήσανε με τις απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ενώ έχουν θανατώσει ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι να δώσουν, μου λέτε, μια διαφορετική ελπίδα, να το πω στον κόσμο, μια διαφορετική προοπτική, η οποία προοπτική όμως θα μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη. Ναι, νομίζω ότι η μόνη ζωντανή δύναμη αυτή τη στιγμή που μπορεί να δώσει αυτή τη λύση είναι ο ίδιος ο λαός. Ο ίδιος ο λαός έχει τις δυνάμεις, γιατί έχει τους ανθρώπους ανάμεσα τους ασπλάχνα του, που είναι και επαγγελματικά ικανοί και έχουν τις δυνατότητες να μπορούν να κάνουν πράξη μια μετάβαση, να το πούμε έτσι, mm-hmm. σε μια καλύτερη κατεύθυνση ή προσανατολισμό της χώρας. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Πριν ολοκληρωθεί η κατάρρευση, η καταστροφή, να περισσώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ώστε η μετάβασή μας σε μια νέα κατάσταση να είναι ταχύτερη και με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες ή τραντάγματα που θα υπάρχουν. Με την επιστροφή μας σε ένα εθνικό νόμισμα, η εισαγωγή των προϊόντων πώς ακριβώς θα γίνεται, ενδεικτικά να αναφέρω το πετρέλαιο. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ. Οι εισαγωγές των προϊόντων θα γίνονται όπως γίνονταν επί δραχμής. Δηλαδή, παράδειγμα, επί δραχμή, μέχρι που μπήκαμε στο ευρώ, το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, ειδικά το εμπορικό ισοζύγιο, αυτό δηλαδή που έχει να κάνει με τις εισαγωγές της χώρας, ήταν πολύ μικρότερο, σημαντικά κατά 1/3 μικρότερο από ό,τι ήταν το εμπορικό έλλειμμα με το ευρώ. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι είχαμε δραχμή, δεν αγοράζεις με το εθνικό σου νόμισμα τα εισαγόμενα, τις εισαγωγές που χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι συνάλλαγμα για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Στον βαθμό όμως που έχεις εθνικό νόμισμα και χρηματοδοτείς μια άλλου τύπου παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, να αναπτυχθεί επιτέλους η παραγωγή, αυτή που πραγματικά κατέστρεψε το ευρώ, ολοκληρωτικά. Εάν βάλεις σε μια παραγωγική ανάπτυξη την οικονομία, όλο και περισσότερες εισαγωγές θα υποκαθίστανται από εσωτερική παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό όμως απαιτεί, καταρχήν, προστασία της εγχώριας παραγωγής. Προστασία και από το εμπόριο. Δεν μπορεί η κάθε πολυεθνική ή μεσάζοντας τραφ και καρτέλ να βρουν μπάτες και γυαλέστε στην ελληνική οικονομία και αφετέρου να ελεγχθεί η κίνηση κεφαλαίου. Να μην επιτραπεί πλέον άλλο η αιμορραγία κεφαλαίου προς το εξωτερικό. Mm-hmm. Που κάθε χρόνο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Μαχαίρι. Γι' αυτό θέλουμε το νόμισμα. Όχι απλά για να λέμε ότι πάμε σε εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα από μόνο του είναι μία αφετηρία για να αναζητήσουμε τις λύσεις. Δεν είναι η λύση καθ' αυτό. Πόσο εύκολο είναι, γιατί φαντάζομαι ότι για μία τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η χώρα μας θα πρέπει να υψώσει το ανάστημά της. Ένα ανάστημα που έχει χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό τις επιταγές και της Ευρώπης, πλέον και της Τρόικας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και αυτό είναι το πρωτεύον δίλημα του εθνικού νομίσματος. Δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Αν ο ελληνικός λαός έχει το ανάστημα που χρειάζεται να πάψει να σέρνεται με την κοιλιά σαν σκουλίκι ή να πηγαίνει με τα τέσσερα και επιτέλους να σηκωθεί όρθιος και να περπατήσει με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς πατερίτσες, δεκανίκια, προστάτες και ταβαντζίδες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα του εθνικού νομίσματος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα και τεχνικές λύσεις υπάρχουν και πολιτικές ξέρουμε. Ποιες είναι εκείνες που θα μπορούν να μας υποστηρίξουν ώστε να μπορούμε να αναπτυχθούμε πραγματικά. Πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πραγματικά τον πλούτο αυτής της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε μία από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης, κυριολεκτικά της Ευρώπης και όχι μόνο της Δυτικής και της Ανατολικής, μία χώρα η οποία οι ίδιοι επιστήμονες γεωφυσικοί την ονομάζουν γεωλογικό εργαστήριο του πλανήτη,
και να συζητάμε στα σοβαρά αν μπορεί αυτή η χώρα πραγματικά να ορθοποδήσει. Ναι, μπορεί να ορθοποδήσει με την προϋπόθεση ότι έχει ένα λαό με πραγματικό ανάστημα. Με ανθρώπινο ανάστημα, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Και όχι ένα λαό που σέρνεται στα πόδια πολιτικών που τους έχουν προδώσει αλλεπάλληλες φορές και τον πουλάνε αυτή τη στιγμή για δούλο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Από εκεί και πέρα, ένας λαός που μετράει πραγματικά το νόημα της ελευθερίας, ξέρει πώς να βαδίσει. Ευθυτενής όμως, όχι ως φιοκάμπτης. Αυτό είναι το βασικό κατά τη γνώμη μου πρόβλημα με το ζήτημα του νομίσματος. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά. Δεν υπάρχει τίποτε πιο απλό για έναν οικονομολόγο, αν θέλετε, που έχει εμπειρία γύρω από τα ζητήματα αυτά, από το να σας πει με ποιο εύκολο τρόπο γίνεται η εισαγωγή εθνικού νομίσματος. Το έχει κάνει η Ελλάδα επανειλημμένες φορές επανειλημμένα στην ιστορία της, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες χρεοκοπίες που έχει υποστεί στην ιστορία της, και αυτές είναι τέσσερις, mm-hmm. πέμπτη είναι αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή, και είναι ό,τι πιο συνηθισμένο υπάρχει στην οικονομική θεωρία. Ξέρουμε επακριβώς τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Όμως το θέμα είναι, υπάρχει η απόφαση στον ελληνικό λαό επιτέλους να πάψει να είναι γονιπετής. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Έχετε πραγματοποιήσει και διάφορες ομιλίες από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, πώς τον βλέπετε? Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε και από το κίνημα των αγανακτισμένων που είχαμε πριν από μερικούς μήνες, το οποίο βέβαια σήμερα δεν ξέρω που έχει κρυφτεί. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια βουβή κοινωνική οργή η οποία όλο και γιγαντώνεται. Και το θέμα είναι πώς θα εκτονωθεί όλη αυτή η οργή. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν έχει βρει ακόμη εκείνες τις αναγκαίες δικλίδες που χρειάζεται για να μπορέσει να εκφράσει την κοινωνική της οργή. Γιατί η κοινωνία ξέρει πολύ καλά ότι δεν αρκεί να πηγαίνουμε στο κοινοβούλιο και να μουτζώνουμε, ή γενικά να εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας με το να διώχνουμε τους πολιτευτές. Αυτό το, συγγνώμη για την έκφραση, ας πούμε, όλη αυτή τη συμμορία που κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Mm-hmm. Δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα πράγματα ώστε να γλιτώσουμε την ολοκληρωτική καταστροφή. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και αποκτά εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Και κυρίως βλέπει ότι μπορούν να υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες να γεννηθούν από τα σπλάχνα της, από ανθρώπους της διπλανής πόρτας, από ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικής, ούτε τους ενδιαφέρεται να πουλήσουν μούρι για να γίνουν βουλευτές. Και μια από αυτές τις δυνάμεις είναι το ΕΠΑΜ, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά συγκροτήθηκε μέσα από την πλατεία, ή αν θέλετε από δυνάμεις της πλατείας, να το πούμε έτσι, mm-hmm. που αυθόρμητα είχαν κατέβει κάτω και είπανε, κοιτάξτε να δείτε, δεν πάει άλλο, εντάξει, κατεβαίνουμε στην πλατεία, δεν κατεβαίνουμε ούτε για ψυχοθεραπεία, ούτε για να μουτζώνουμε τη Βουλή. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, πιο οργανωμένο, πιο σταθερό, πιο αποτελεσματικό. Και έτσι συγκροτήθηκε το νέο παλαϊκό μέτωπο, δηλαδή το ΕΠΑΜ. Γιατί να πείσει το ΕΠΑΜ έναν πολίτη σήμερα? Διότι κάλλιστα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα, τα περισσότερα ουσιαστικά, ότι όταν κάποιος μπει στην εξουσία, λάβει εξουσία, τότε σίγουρα αλλοιώνονται τα πάντα. Και οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες που είχε στην αρχή, και η νοοτροπία και η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας. Δεν μου λέτε, κοιτάξτε, να σας πω μερικά παραδείγματα για σχέση με το ΕΠΑΜ. Ξέρετε, πολλές οργανώσεις ή πολιτικές δυνάμεις που σήμερα να έχουν πάρει την απόφαση από την ίδρυσή τους ότι δεν πρόκειται να προτείνουν κανέναν που έχει σταδιοδρομία επαγγελματία πολιτικού στο ενεργητικό του. Όχι, ομολογώ πως όχι. Το ΕΠΑΜ το έχει πάρει σαν απόφαση. Δεύτερον, ξέρετε, πολλές πολιτικές δυνάμεις που έχουν την εμβέλεια που αποκτάει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία το ΕΠΑΜ, mm-hmm. που να έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν με κανένα τρόπο κανενός είδους κρατική επιχορήγηση. Του αρκεί αυτός ο οβολός από το υστέρημα των μελών και των φίλων του. Επίσης μετράει, διότι ακούσαμε όλοι τα 700 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία, χθες, για όλα τα κόμματα. Εμείς λέμε το εξής, ότι το καλύτερο που έχει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι πρώτον να καταργηθεί τελείως η κρατική επιχορήγηση. Και εκεί να δούμε ποιο από τα κόμματα μπορεί να επιβιώσει από το υστέρημα του λαού και ποια από τα κόμματα συντηρούνται από εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες και όλο αυτό το ολιγαρχικό στερέωμα που υπάρχει στη χώρα. Και εκεί να γίνει πραγματική επιλογή, mm-hmm. τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος υπηρετεί ποιον. Mm-hmm. Και τέλος πάντων να μην συντηρούνται από τους τραπεζίτες και να μας εμφανίζονται ως αριστεροί ή επαναστάτες. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε, πολλά
κόμματα που να λέει ότι εάν δώσουμε την εκλογική μάχη, οι υποψήφιοι του θα εκλεγούν από τις τοπικές οργανώσεις ή αν θέλετε τους πυρήνες και τους τομείς που συγκροτούν τα ίδια κατά τόπους, που θα δώσουν τη μάχη ίσο προς ίσο, και αν αυτός ο βουλευτής, αν εκλεγεί, όπου και να εκλεγεί, να έχουν το δικαίωμα οι οργανώσεις αυτές να τον ανακαλέσουν πίσω, εάν θεωρούν ότι αυτός δεν επιτελεί το σκοπό που, για τον οποίο τον έχουν στείλει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ακόμη απόφαση που έχει πάρει το ΕΠΑΜ. Yeah. Έτσι σκεφτόμαστε και έτσι ασκούμε πολιτική εμείς, γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι. Κανένας από εμάς δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής. Να σας πω ότι επειδή έχουμε και σωρία τηλεφωνημάτων, ένα ερώτημα τηλεθεατή έχει να κάνει στο ζήτημα επιστροφής στο εθνικό νόμισμα ή στη δραχμή. Και αυτό το οποίο ρωτάει ο κόσμος, φαντάζομαι σας το έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές, είναι τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή με τους μισθούς και τις συντάξεις. Θα συνεχίσει η καταβολή τους? Βεβαίως, όχι μόνο θα συνεχίσει. Θα μπορέσουμε να δώσουμε σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, να αποκαταστήσουμε τις καταθέσεις, γιατί είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη ή την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα ώστε να χρηματοδοτηθεί το λαϊκό εισόδημα με όλες τις εκφάσεις του, είτε σύνταξη, είτε μισθός, είτε εισόδημα του μικρομεσαίου, είναι να εκδώσεις νόμισμα. Και στο βαθμό που το νόμισμα αυτό που εκδίδεις πηγαίνει σε εισόδημα, σε δουλειές, σε επενδύσεις, σε εμπόριο, σε συναλλαγές αγορά δηλαδή, δεν είναι πληθωριστικό νόμισμα. Ίσα ίσα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει και με τις τραπεζικές καταθέσεις. Φαντάζομαι και αυτό ρωτάτε συχνά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Προσέξτε. Στις τραπεζικές καταθέσεις, εγώ θα σας πω δύο νούμερα. Μέχρι στιγμής έχει δώσει το ελληνικό κράτος στις τράπεζες 155 δισεκατομμύρια σε ενίσχυση ρευστότητας. Ναι. Οι λογιστικές καταθέσεις των τραπεζών, η λογιστική αποτίμηση των καταθέσεων στις τράπεζες είναι 173 δις. Προβλέπεται να δώσουν στις τράπεζες άλλα 39 δις σε ρευστό και άλλα 60 δισεκατομμύρια σε ενισχύσεις διαφόρων ειδών, ναι, εγγυήσεις, ομόλογα για τα ρεύστα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει τίποτα από τις καταθέσεις στις τράπεζες. Λοιπόν, πώς αποκαθιστάς την καταθετική βάση των τραπεζών, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί οι άνθρωποι, οι καταθέτες δεν έχουν λόγο να χάσουν τα λεφτά τους, γιατί να χάσουν τα λεφτά τους. Είναι θέμα και πολύ, πολύ σημαντικό για την νομισματική κυκλοφορία της χώρας, αλλά και τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει επενδύσεις. Το αποκαθιστάς με δύο τρόπους. Είτε παίρνεις δάνεια και αποκαθιστάς την νομισματική βάση, αλλά αυτό είδαμε που οδηγεί και είναι αδύνατο να συμβεί για μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην κατάσταση που βρίσκεται, είτε κόβεις νόμισμα. Ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσεις την καταθετική βάση είναι να κόψεις νόμισμα. Αφού βεβαίως εθνικοποιήσεις τις μεγάλες τράπεζες που έχουν τραβήξει όλο αυτόν τον όγκο και έχουν φάει τις καταθέσεις του κόσμου και έχουν τραβήξει όλο αυτόν τον όγκο ενίσχυσης ρευστότητας, εκαθαρίσεις τα ενεργητικά τους, καθίσεις το σκαμνί τους τραπεζίτες που φάγανε τις καταθέσεις του λαού, μόνο και μόνο για να κερδοσκοπήσουν με δάνεια και με ξέπλυμα χρήματος από τις γειτονικές χώρες μέσω θυγατρικών και άλλων offshore εταιριών, και έτσι να ανοικοδομήσει το πιστωτικό σύστημα έτσι ώστε να πάψει να είναι σαράφικο το κογλυφικό και να λειτουργήσει υπέρ της ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας και της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό μόνο στα χέρια του κράτους η τράπεζα μπορεί να γίνει. Και με εθνικό νόμισμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω πόσο ισχυρό μπορεί να είναι απέναντι στα υπόλοιπα νομίσματα, απέναντι στο ευρώ. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ακούστε, για τα εθνικά νομίσματα υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Το νόμισμα απεικονίζει πάντα τη δυναμικότητα της οικονομίας που εκφράζει. Εάν μια οικονομία είναι ασθενική και αποσαφρώνεται, το νόμισμα είναι και αυτό ασθενικό και αποσαφρώνεται. Αν η οικονομία είναι δυναμική και σε ανάπτυξη, σε ανωδική τροχιά δηλαδή, το νόμισμα απηχεί αυτό το δυναμισμό. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Ναι. Η Κύπρος μετά το 1974, παρά το γεγονός ότι ήταν υποκατοχή το 1 τρίτο της και με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε, προσπάθησε και οικοδόμησε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν η λίρα, η κυπριακή λίρα, ένα νόμισμα δηλαδή ενός ασήμαντου κρατηδίου υποκατοχή, ήταν ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα στην παγκόσμια οικονομία. Ναι.
μέχρι ότου την εγκατέλειψαν οι Κύπροι για τη στοιχεία τους δηλαδή και μπήκαν στο ευρώ. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι δεν εξαρτάται από το πόσο μικρή ή μεγάλη οικονομία έχεις. Εξαρτάται από το δυναμισμό της οικονομίας σου. Και αν δεν μπορεί να μπει η ελληνική οικονομία σε δυναμισμό με τόσο πλούτο που διαθέτει στο υπέδαφος αλλά και στο έδαφος της, με τόσο πραγματικό με τέτοιο πλούτο ζωντανής εργασίας που διαθέτει, με δεδομένο ότι έχουμε τεράστιο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, το οποίο δεν έχουμε που είναι τελείως αναξιοποίητο. Ναι, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ποτέ. Ακριβώς. Όπως επίσης και το φυσικό μας πλούτο. Και ταυτόχρονα με τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, με την έννοια και της ιστορικής εμπειρίας, με επαγγέλματα και κλάδους που έχουν ιστορική καταγωγή από την ελληνική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα και λόγω του κλίματος αλλά και της ιστορίας της, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει με μια άλλη αγροτική ανάπτυξη. Αν όλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε μια πραγματικά εκτινασόμενη αντικοδόμηση της χώρας με φοβερό δυναμισμό, τότε ποια οικονομία μπορεί να πούμε ότι μπορεί να έχει δυναμισμό? Μα και ποια οικονομία πλέον στην Ευρώπη, για παράδειγμα, είναι ισχυρή, για να μην γελιόμαστε. Βέβαια. Πλέον νομίζω είναι περίτρανα αποδεικτέο. Για τα νομίσματα, για να καταλάβετε πόσο παράλογο είναι αυτό που λέγεται. Αυτή τη στιγμή το νόμισμα που γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνοδο, παρά το γεγονός ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της οικονομίας, της εσωτερικής του οικονομίας, είναι η τουρκική λίρα. Και ο λόγος είναι απλός. Επειδή καταραίει το ευρώ και κλονίζεται το δολάριο, προσπαθούν οι διεθνείς επενδυτές στα νομίσματα να αναζητούν καταφύγια. Και ένα από τα καταφύγια που έχουν βρει είναι η τουρκική λίρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια η τουρκική οικονομία ότι έχει απογειωθεί, κάθε άλλο. Απλά θέλω να τονίσω ότι το νόμισμα, η ιστορία του νόμισματος, το πόσο σταθερό είναι ή τι αξία θα έχει, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε μεγάλο βαθμό, αν όχι αποκλειστικά, εξαρτώνται από τη δομή και τη λειτουργία της οικονομίας. Στην περίπτωση αυτή, τι γίνεται με το χρέος της χώρας μας? Για να πάμε σε αυτή τη δυναμική ανάπτυξη με δικό μας εθνικό νόμισμα, προϋποτίθεται ότι έχουμε διαγράψει το χρέος. Με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο μας παρέχει το οποίο το έχουμε απολέσει όμως, κύριε Καζάκη. Δεν είναι έτσι. Έχουμε ένα εκπληκτικό όπλο στα χέρια μας. Ο λαός. Ο λαός μπορεί να παράγει πρωτογενές δίκαιο. Ναι. Και όταν λέμε πρωτογενές δίκαιο, τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα για κύρια να καθίσει όλους αυτούς τους κυρίους που έχουν υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα που έχουν υπογράψει και έχουν υποθηκεύσει τη χώρα στο σκαμνί. Από τη στιγμή που τους καθίσει στο σκαμνί, δεν απλά δικαιώνεται το ηθικό του συνέστημα, δηλαδή κάποιος επιτέλους να πληρώσει αυτή την τραγωδία, αλλά επιπλέον τεκμηριώνεται το νομικό του επιχείρημα απέναντι στη διεθνή κοινότητα, ότι κοιτάξτε κύριοι, αυτοί υπέγραψαν, δεν με ρώτησαν, δεν συμφωνούσα εξ αρχής, δεν συμφωνώ και τώρα, γι' αυτό τους περνάω από δίκη για εσχάτη προδοσία. Επομένως, είστε υπέρμαχος του ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες υπό εσχάτης προδοσίας. Νομίζω ότι πολιτική δύναμη σήμερα, στη σημερινή συγκυρία, που δεν θέτει στα προτάγματά της αυτό το ζήτημα, είναι πολιτική δύναμη ή τελείως ανόητη, δεν ξέρετε τι γίνεται δηλαδή, ή είναι πολιτική δύναμη εξαιρετικά ύποπτη. Με ύποπτες προθέσεις και σκοπιμότητες, αυτό θέλω να πω. Όλα αυτά που ακούστηκαν περί εσχάτης προδοσίας και για τον κύριο Παπανδρέου και για τον κύριο Παπακοσταντίνου, θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα? Τι εννοείται, ή είναι πάλι ένα πυροτέχνημα ότι θα αποδοθούν όντως πραγματικά οι ευθύνες, ή είναι ένα πυροτέχνημα για τα μάτια του κόσμου όπως έχουμε συνηθίσει όλους αυτούς τους νομίζω μήνες? Ότι τα καθαυτό αδικήματα της εσχάτης προδοσίας που έχουν διαπράξει όχι μόνο ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κ. Παπανδρέου, σχεδόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι τόσο κατάφορα που δεν θα υπάρξει δικαστής κανενός είδους που να μπορεί να ενταρνηθεί. Υπάρχει όμως μια σοβαρή κοινωνικοπολιτική προϋπόθεση. Απαιτείται άλλου τύπου πλειοψηφία στη Βουλή. Ναι. Εάν υπάρξει αυτή άλλου τύπου που πραγματικά απηχεί τα λαϊκά συμφέροντα, το λαϊκό συνέστημα αν θέλετε, τη λαϊκή βούληση, τότε θα δείτε πόσο εύκολα θα γίνουν τα πράγματα. Αν διαβάσετε μόνο τον ορισμό της εσχάτης προδοσίας που υπάρχει στην ποινική δικονομία της χώρας, θα δείτε ότι είναι φωτογραφίζει τις πράξεις αυτών των κυβερνήσεων.
οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα λογοδοτήσουν τη στιγμή που το πολιτικό μας σύστημα είναι απόλυτα προστατευμένο σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τους ίδιους που το εκπροσωπούν. Προσέξτε, δεν είναι έτσι. Πρώτον, είναι προστατευμένο στον βαθμό που κρατάνε ακόμη τη Βουλή στα χέρια τους. Ναι. Δεύτερον, η εσχάτη προδοσία δεν εντάσσεται στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα δίκημα το οποίο θα δικαστεί χωρίς καν να ζητηθεί η άρση της ασυλίας. Είναι, δικάζεται απευθείας με το που θα τους παραπέμψει η Βουλή. Θα τους παραπέμψει. Και μάλιστα υπάρχει εκκρεμότητα. Η μήνυση που έχει κάνει ο γιατρός από τη Χαλκίδα, ο κ. Αντωνίου, βεβαίως, έχει πάει ήδη στη Βουλή. Όταν... Άρα το μόνο που περιμένει είναι μια πλειοψηφία της Βουλής που θα του στείλει στο δικαστή. Πόσο εύκολα πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η πλειοψηφία? Νομίζω ότι στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί και με την εμπειρία που έχω από όλη την Ελλάδα, σήμερα, αυτή την εποχή, πιστεύω ότι χωρίς να φαίνεται στην επιφάνεια, παρατηρούμε μια αναγέννηση της κοινωνίας, μια κρυφή αναγέννηση της κοινωνίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις κάτι απίστευτα νούμερα που μετακινήσεων που γίνεται στα κόμματα της τωρινής Βουλής. Ναι. Σας πληροφορώ ότι εγώ έχω γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Έχω μιλήσει πάνω από 150, έχω κάνει πάνω από 150 ομιλίες σε χωριά και πόλεις. Ναι. Αν για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είχε το 30% που έλεγε, που λένε οι δημοσκοπήσεις, ή ο κύριος Κουβέλης είχε το 13% που του λένε οι δημοσκοπήσεις πρόσφατα, στα ακροατήρια που τέλος πάντων υπάρχουν ή στις περιοχές που πηγαίνουν, θα έπρεπε να βλέπαμε οργανωμένες δυνάμεις ή ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων. Θεωρείτε ότι είναι πλασματικά δηλαδή? Τελείως πλασματικά. Αυτή τη στιγμή γεννιέται μια νέα, πραγματικά νέα, αυθεντικά νέα κοινωνική πλειοψηφία, η οποία ψάχνει τον τρόπο να εκφραστεί. Ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να εκφραστεί διαμέσου του ΕΠΑΜ. Αυτό ελπίζουμε. Αυτά τα πλασματικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, κύριε Καζάκη, τι ακριβώς επιδιώκουν? Επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ψευδέστηση στην κοινωνία ότι οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων γίνονται εντός πλαισίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι φεύγουν από το Πασόκ, πάνε στον κύριο Κουβέλη. Δηλαδή είναι σαν να πούμε φεύγω από τον αδερφό, πηγαίνω στον ξάδερφο. Δηλαδή δεν ξεφεύγουν έξω από τα δεδομένα πλαίσια, από τα δεδομένα ελεγχόμενα πλαίσια του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, που μπορεί να το εκμεταλλευτεί ώστε να επανέλθει ή να αναγεννηθεί με καινούργια μουτσούνα. Αυτή τη στιγμή, έτσι αλλιώς, όλες αυτές οι κινήσεις που παρατηρούμε σε μεγάλο βαθμό είναι μια προσπάθεια το παλαιοκομματικό πολιτικό σύστημα να κάνει ένα facelift, να αλλάξει μουτσούνα. Πλαστική κοινός. Βεβαίως. Και προσπαθεί να αξιοποιήσει τον κύριο Κουβέλη, τις μετατοπίσεις που υπάρχουν και που φαίνονται ανάμεσα στα υπάρχοντα κόμματα κτλ. Εγώ προσωπικά στην κοινωνία δεν το βλέπω. Δηλαδή, αν ο συνασπισμός είχε το 12,5% παράδειγμα που του δίνουν, πώς είναι δυνατόν τότε ο κύριος Τσίπρας να μην μπορεί να γεμίσει ούτε το μισό το κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου που χωράει 4.000 άτομα. Αλλά το ΕΠΑΜ το έχει γεμίσει όμως αυτό. Και χωρίς κομματικούς μηχανισμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε μηχανισμούς που τους φέρουν. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα του 12,5% να μην μπορεί να το γεμίσει? Φαντάζομαι ότι αυτό θα αποδειχθεί βεβαίως, θα φανεί και η αλήθεια και στην κάλπη. Όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές. Μα το θέμα είναι, ακούστε με, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Γιατί η κάλπη δεν πρόκειται να έρθει, τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι τους, δεν πρόκειται να τη φέρουν την κάλπη. Εσείς για πότε βλέπετε, κύριε Καζάκη? Αν τους αναγκάσει ο λαός, θα τη φέρουν. Πότε βλέπετε να γίνονται εκλογές, αν το αφήσουμε στη δική τους βεβαίως καλή βούληση? Εάν δεν τους το επιβάλλει ο λαός, του Αγίου ποτέ. Θα έρθει, θα φέρουν την κάλπη μόνο όταν συντρέχουν δύο λόγοι. Πρώτον, ο λαός έχει παραδώσει την ψυχή του. Δηλαδή ότι έχει πλέον καταπέσει τόσο πολύ ώστε να λέει δεν γίνεται τίποτα, τέλος πάντων πάμε να ψηφίσουμε όποιον λάχει και ας μας πάρει ο χάρος. Και δεύτερον, όταν θα είναι απολύτως σίγουροι ότι η κοινωνική οργή δεν θα εκραγεί με τη βία και νοθεία που θα εφαρμόσουν στις εκλογές που θα έρθουν.
Ξέρετε κάτι να σας πω. Νομίζω ότι σε όλους μας προκάλεσε τρομερή εντύπωση, αν και λίγο πολύ το φανταζόμασταν, και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη και της κυρίας Κατσέλη. Φαντάζομαι ότι είναι και πολύ περισσότεροι, αν όχι όλοι, εκείνοι οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να δούνε τι υπέγραφαν και πώς ακριβώς υποθήκευαν το μέλλον της Ελλάδας για δεκαετίες ολόκληρες. Κοινώς εγώ την αντιλαμβάνομαι ως μια κοροϊδία, η οποία γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς κανένας να ντρέπεται για όλο αυτό και να θεωρείται ότι είναι και πολιτική ανδρεία ουσιαστικά να λέει τόσο άνετα κάποιος τη γνώμη του, αλλά δεν βλέπω από την άλλη και τον κόσμο να αντιδρά. Η κοινωνία έχει έρθει σε όρια εξαθλίωσης. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε και ρεπορτάζ προηγουμένως που το δείξαμε σε ό,τι έχει να κάνει και με το Χαράτσι. Δεν μπορεί άλλο, δεν έχει χρήματα, όχι απλά να πληρώσει τα μέτρα που τις επιβάλλουν, αλλά δεν έχει χρήματα ούτε καν για να ζεσταθεί. Να σας πω ότι εδώ στην Καστοριά, με το 1,5 που έχει πάει το πετρέλαιο και το 1,5 ευρώ το λίτρο για τις επιχειρήσεις, με θερμοκρασία μείον 20, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί. Έχουμε τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους, τον κύριο Πετσάλικο και τον κύριο Τζικαλάγια, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε απολύτως για να λύσουν το θέμα αυτό. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές, θα ήθελα να ξέρω πραγματικά. Είναι και ένα θέμα. Δεν πρέπει να απολογηθούν κάποτε για, για αυτήν την ιστορία. Σε ποιον? Σε αυτούς που τους εκλέγουν. Ναι, φαντάζομαι ότι και εκείνοι που τους εκλέγουν θα πρέπει να ζητήσουν κάποια στιγμή το λόγο από τους ίδιους. Αλλά εγώ δεν βλέπω αυτό. Ξέρετε, κανένας δεν έχει την ευθυξία να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Αντιθέτως, πολύ άνετα, όλοι αυτοί θα πάνε και θα ξαναζητήσουν την ψήφο του λαού. Παρόλο που τον έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μάλλον δύσκολο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Δεν μπορώ να φανταστώ πολιτικούς σαν τον κύριο Πετσάνικο και τέλος πάντων του επίσημου πολιτικού συστήματος να βγαίνουν σε προεκλογική περιοδία. Δεν μπορώ να το φανταστώ πώς μπορεί να γίνει. Τόσα χρόνια πώς το έκαναν? Άλλα αυτά τα χρόνια και άλλα τα τωρινά. Γιατί εδώ πλέον η κοινωνική οργή είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν βλέπω με ποιο τρόπο εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε στα Θεοφάνεια στην Χαλκίδα. Και άρον-άρον τον μαζέψανε, τον βάλανε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Γιατί να σας θυμίσω και το αυτόφορο κόσμος της συλλήψης που έγινε. Ήταν τόσο που δεν του επέτρεψε να εμφανιστεί. Κύριε Καζάκη, είχαμε συλλήψεις όμως, είχαμε αυτόφορα. Βεβαίως, το ξέρω. Εντάξει. Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το σχολιάσει? Για ποιο πράγμα εννοείται? Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συλλήψεις λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν στον κύριο Παπούλια. Είναι δυστυχώς, βρισκόμαστε υπό κατοχή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε υπό καθεστώς κατοχής, όπου το πολιτικό προσωπικό εκτελεί τα ίδια χρέη όπως ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπουλος και ο Ράλης στην παλιά κατοχή. Ο κύριος Παπούλιας στα γεράματά του ήρθε να δικαιώσει τον Τσολάκογλου που τον πολεμούσε ως 15χρονος στην ΕΠΟΝ. Αυτό κάνει σήμερα ο κύριος Παπούλιας. Και γι' αυτό που έκανε, ειδικά με τον Παπαδήμο, αλλά και με όλη του την πορεία, θα αντιμετωπίσει κατηγορητήριο πιεσκά την προδοσία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Σε αυτόν τον τόπο μπορεί να έχουν γίνει πολύ μεγάλα εγκλήματα. Αλλά οι εθνοπροδότες δεν γλίτωσε ούτε ένας από αυτούς. Γιατί έτσι ή αλλιώς υπάρχει ένας νόμος στην ιστορία. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία το γνωρίζουν. Είναι λεγόμενη ιστορική ανταπόδοση. Ό,τι έκανες πάντα το λαμβάνεις. Το εισπράττεις. Δεν γλίτωσε κανένας. Διότι η ιστορία, ακόμη και στις πιο σκοτεινές περιόδους, τους αυτούργους, ηθικούς και φυσικούς αυτών των σκοτεινών περιόδων, δεν τους αφήνει ανέγκυκτους. Το θέμα είναι, με κάποιο τρόπο θα πληρώσουν αυτοί οι κύριοι. Θα πληρώσουν πριν ολοκληρώσουν το καταστροφικό εντός ή εκτός εισαγωγικών έργων ή όχι? Αυτό είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας. Αυτό είναι στο χέρι όλων μας, εννοώ. Τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πραγματικά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αντιλαμβάνεται σε ποια θέση έχει οδηγηθεί η χώρα και αντιλαμβάνεται επίσης πολύ καλά ότι αν δεν κάνει κάτι τώρα, όχι μόνο δεν μπορεί να σωθεί η κατάσταση, δεν μπορεί να σωθεί η χώρα στο σύνολό της για τις μελλοντικές γενιές. Έχει τελειώσει η ιστορία. Μετράμε τα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης. Πνέω μεταλίστια κοινώς. Το ερώτημα είναι, θα τους επιτρέψουμε να δολοφονήσουν ένα ολόκληρο λαό και μια χώρα? Επομένως, να προδώσουμε ό,τι ακριβώς αντιπροσώπευε ετούτος ο λαός στα 180 χρόνια ιστορίας του? Δηλαδή, κάνουν όλη αυτή τη φασαρία, προσέξατε για τη φασαρία για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ναι.
Ωραία, θαυμάσια. Γιατί πριν δύο εβδομάδες δεν έγινε η ίδια φασαρία το Βενιζέλο, όταν είπε ότι η διαπραγμάτευση με τους κατόχους των ομολόγων είναι τόσο κρίσιμη που κινδυνεύουμε να χάσουμε όλες τις ιστορικές κατακτήσεις των προγόνων μας? Δεν νομίζω ότι προβλήθηκε ιδιαίτερα. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Συζητάνε για το Χρυσοχοίδη, διάβασε το μνημόνιο, που αυτό το ξέραμε από την αρχή. Βεβαίως. Όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα γνωρίζαμε ότι πήγανε και τυφλά υπογράψανε και τυφλά το περάσανε και το εφαρμόζουν με εντολή. Τους δώσανε την εντολή και το κάνουν. Το ξέραμε από την αρχή αυτό το πράγμα και δεν μας λένε για το ζήτημα αυτό. Έφτασε ο κύριος Βενιζέλος στο σημείο να μας λέει ότι ακόμη και η διεθνής ονομασία της χώρας είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται. Δηλαδή, πώς θα μας ονομάσουν, ας πούμε, από Ελλάδα θα μας ονομάσουν Newfoundland, Νέα Γη των Γερμανών? Πώς ακριβώς σκέφτονται να μας ονομάσουν, παιδί μου? Φαντάζομαι, δηλαδή, η Μέρκελ γιατί για αυτό το ζήτημα δεν έγινε χαμός στα μέσα? Γιατί καλώς ή κακώς είπαμε ότι το σύστημα έχει πάρα πολλά πλοκάμια στα οποία εντάσσονται πάρα πολύ, δυστυχώς. Και γι' αυτό τα πράγματα λειτουργούσαν με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε. Αυτό τι σημαίνει οργάνωση? Σημαίνει να βρεθούμε μεταξύ μας. Να καταλάβουμε όλοι μας μεταξύ μας ότι εδώ πλέον η διαχωριστική γραμμή δεν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός. Είναι ποιος είναι πατριώτης, πραγματικά δημοκράτης και ποιος είναι οδοσύλλογος. Και να βρεθούμε εμείς οι πατριώτες και δημοκράτες, ανεξάρτητα ποια πολιτική καταγωγή, κομματική ταυτότητα ή ιδεολογική ταυτότητα διαθέτουμε, mm-hmm. και να πούμε πρέπει να σωθεί αυτός ο τόπος. Πρέπει να σωθεί για να τον παραδώσουμε πραγματικά για την ευημερία των επόμενων γενιών. Πρέπει. Είχαν δίκιο που χύσανε το αίμα τους οι προγονείς μας. Ή να το πάνε να τα παραδώσουμε όλα, να σηκώθουμε να φύγουμε από εδώ πέρα και όποιος και όσον εαυτό σωθεί το. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να κάνετε και στην πόλη σας, όπως πρέπει να γίνει, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε. Και πρέπει να το αποφασίσουμε τώρα. Τώρα, πριν είναι αργά. Δεν μας μένει πολύς χρόνος. Mm-hmm. Η αντίστροφη μέτρηση όχι απλά έχει αρχίσει, κάπου εδώ τελειώνει. Θα πρέπει πάση θυσία τώρα να σταθούμε στα πόδια μας και να πούμε ως εδώ, δεν πάει άλλο. Τελειώσαμε εδώ. Δεν μπορεί να πεθαίνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, κυριολεκτικά δεν μπορεί να πεθαίνει. Είτε αυτοκτονώντας ή οδηγούμενος στην ένδυα και στην απόλυτη φτώχεια, στη μιζέρια, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι δανειστές ή και οι φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε οικόπεδο και την πουλάνε με το στρέμμα. Μα εμείς οι ίδιοι την πουλάμε. Μα αυτό λέω. Να απαλλαγούμε από το δοσιλογικό καθεστώς που υπάρχει σήμερα, να σπάσουμε τα δεσμά της υποτέλειας και του προτεκτοράτου και να αποκαταστήσουμε αυτό που ιστορικά διεκδικούσε ο ελληνικός λαός. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Έτσι ώστε να ξαναβρει, αν θέλετε, την αξιοπρέπειά του ως λαός. Να σταματήσει να είναι ο σφιοκάμπτης. Να πραγματικά να αποκτήσει ανάστημα όπως του αξίζει πραγματικά. Αυτό είναι το στοιχειώδες. Αυτό, αν θέλετε, προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με το ΕΠΑΜ. Mm-hmm. Με όποιες δυνάμεις μπορούμε να διαθέτουμε. Και σας πληροφορώ ότι πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά κολοσιαίο. Δεν βγαίνει στους ξύλινους τίτλους των εφημερίδων. Αλλά εγώ το βλέπω καθημερινά. Το πώς μονιάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτοί που μέχρι και χθες θεωρούσε ο ένας τον άλλον ιδεολογικό αντίπαλο. Υπάρχει ή κομματικό, δηλαδή, αντίπαλο. Αυτή είναι η συλλογικότητα. Διότι αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει είναι ότι, για παράδειγμα, δεν μπορώ εγώ να πληρώσω το χαράτσι, μπορείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει το τι θα κάνω εγώ και αν μπορώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες μου. Μα αυτό πάει σιγά σιγά. Γιατί το πρόβλημα είναι συλλογικό. Όποιος πιστεύει ότι από αυτή την κρίση ή από αυτό το αδιέξοδο μπορεί να τις καπουλάρει μόνος του, ή είναι κάποιος από τους Βαρδινογιανέους και τέλος πάντων από αυτή τη μικρή οικονομική ολιγαρχία του τόπου που έτσι αλλιώς έχει φροντίσει, έχει κάνει την μπάζα της, την έχει βγάλει στο εξωτερικό και έχει οικονομήσει. Όλοι οι υπόλοιποι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Θα έχουμε την ίδια κατάληξη. Mm-hmm. Από αυτό το καζάνι δεν θα πηδήξουμε έξω. Δεν μπορούμε να γλιτώσει κάποιος από μόνος του. Ούτε με κομματικό ρουσφέτη, όπως κάποιοι από εμάς προσπαθούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. ούτε με κάποιο άλλο τρόπο, με μια γνωστή αρπακτή. Δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε την καταστροφή. Γι' αυτό θα ή πρέπει... όλοι μαζί,
ή όλοι μαζί θα χαθούμε, ή όλοι μαζί θα γλιτώσουμε, ή όλοι μαζί θα χαθούμε. Επομένως, όσο απαραίτητο είναι να αλλάξει η νοοτροπία, το πολιτικό σύστημα και πρόσωπα, νομίζω ότι και όλοι εμείς οι πολίτες πρέπει να αλλάξουμε επίσης τη δική μας νοοτροπία και να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση, γιατί δεν γίνεται μόνο το πολιτικό σύστημα να αλλάξει. Αν εμείς δεν συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη και αν εμείς δεν βάλουμε ένα φρένο, νομίζω ότι η κατρακύλα μας δεν θα έχει τέλος. Και νομίζω ότι και οι εκλογές οι οποίες έρχονται είναι μια καλή ευκαιρία, διότι θα πρέπει με πολύ μεγάλη ευσυνειδησία ο καθένας από εμάς να αναλάβει το κόστος της ευθύνης. Το έχω πει αρκετές φορές, θα το πω και σε εσάς, διότι δικαιολογίες από εδώ και πέρα, κύριε Καζάκη, δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για τα άτομα τα οποία ψηφίζουμε. Θέλοντας βεβαίως να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα τα δικά μας και όχι τις δικές τους, τις τσέπες ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, επομένως, στις εκλογές τις οποίες έρχονται, όταν με το καλό ή το κακό, δεν ξέρω, ανάλογα με τις απόψεις, γίνουν αυτές, θα δούμε το ΕΠΑΜ με συγκροτημένες βουλευτικές λίστες σε όλη τη χώρα. Θα προσπαθήσει να δώσει και αυτή την πολιτική μάχη, όπως δίνει και όλες τις υπόλοιπες, και με τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι να έρθετε και στην Καστοριά σε λίγο καιρό. Ναι, προσπαθώ να τη διατάξω στο πρόγραμμά μου, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου ζητούν να έρθω από εκεί ώστε να μπορέσει να γίνει μια ανοιχτή εκδήλωση, να μπορούμε να συζητήσουμε από κοντά, mm-hmm. κατά πρόσωπο και τις εξελίξεις και οικονομικές και πολιτικές. Θα προσπαθήσω το ταχύτερο δυνατό να έρθω. Δεν έχει προκαθοριστεί η ημερομηνία. Όχι ακόμη. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα λάβουμε ενημέρωση. Θα χαρούμε βεβαίως να τα πούμε και από κοντά όταν με το καλό έρθετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Άντιος. Λοιπόν, αυτά από τον οικονομολόγο, αναλυτή και ιδρυτικό μέλος, όπως είπαμε, του ΕΠΑΜ, τον κύριο Καζάκη, ο οποίος είναι γνωστός βεβαίως για τις απόψεις τις οποίες έχει διατυπώσει κατά καιρούς ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στην Τρόικα και τον τρόπο πολιτικής που ασκείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Και πολύ γνωστή βεβαίως η άποψή του για να φύγει η χώρα από το ευρώ και να πάει, όπως ακούσατε και εσείς, ένα εθνικό νόμισμα, είτε αυτό είναι η δραχμή είτε κάποιο άλλο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Home and Care. Συνεχίζουμε τις απίστευτες τιμές. Περσίλ, υπερσυμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 40 μεζούρες 12,80. Volvas Mitel, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 20 μεζούρες 4,50. Black Cave, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου για μαύρα ρούχα 20 μεζούρες μόνο 3 ευρώ. Band Reiniger, δραστικό σαφρός για βρωμιά, άλατα και υπολείμματα σαπουνιού 600ml 2,80. Super Soft, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολών 3,60. Σάουμα σαμπουάν 400ml 2,80. Home and Care. Τιμές σοκ σε επώνυμα γερμανικά προϊόντα. Χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Home and Care στην Καστοριά, Γράμμο 179, απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας.
We keep learning to support so that you keep learning to succeed. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου, χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη, χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις μοντέρνο σπίτι, Ασλάνις Χόμ, Ρίτσι, Disney και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου, επαγγελματικά Roman Roller, στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά, αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου, σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου, όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Γουναράδων 5, περιοχή Χλόης, τηλέφωνο 83382. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι, Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δυσπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, επιτυχία και καλή χρονιά.
το φως του κόσμου. Ακολουθεί μία γραμμή. Την ηλεκτρογραμμή Τζαντζούρης Κώστας. Φωτιστικά, ηλεκτρολογικό υλικό Siemens και διακόπτες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 87 303. Ηλεκτρογραμμή. Εδώ είμαστε με το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η μερίδα για τους αγρότες πραγματοποιήθηκε χθες στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα των εδαφολογικών μετρήσεων που πραγματοποίησε το ΕΘΙΑΓΕ σε αγροκτήματα της περιοχής μας. Τα πρώτα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων που πραγματοποίησε το ΕΘΙΑΓΕ σε αγροκτήματα της περιοχής μας ανακοινώθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε χθες η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν επίσης και άλλα θέματα, όπως οι ασθένειες καραντίνας και η καταπολέμησή τους, τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση Ινοποιείου. Σήμερα το κύριο θέμα είναι η παρουσίαση των πρώτων 87 εδαφολογικών αναλύσεων, η σύμβαση που είχαμε κάνει με το ΕΘΙΑΓΕ το καλοκαίρι. Και στη συνέχεια, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, φαντάζομαι ενός μηνός και λίγο παραπάνω, θα ολοκληρωθούν ό,τι έχει σχέση με τα αποτελέσματα, τα οποία είναι σε δείγματα περίπου 400 και κάτι, σύν την προδιαγνωστική που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Πετρίδης, συνεργασία με γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, θα παρουσιάσουν και κάποια άλλα θέματα, όπως οι έλεγχοι που γίνονται όσον αφορά τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ιδρύσει κάποιος ένα Ινοποιείο, την νομοθεσία δηλαδή γενικώς περί της ίδρυσης Ινοποιείων. Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς παραγωγούς της περιοχής Καστοριάς. Η Περιφερειακή Ενότητα σκοπεύει να εγκαταστήσει 3 ακόμα μετεωρολογικούς σταθμούς σε Πολυκάρπη, Άργος Οριστικό και Μεσοποταμία. Φέτος για το 2012, πάντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, θα εγκαταστήσουμε άλλους 3 μετεωρολογικούς σταθμούς, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη κάλυψη όσον αφορά την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα μετεωρολογικά δεδομένα, για να μπορούν να ενημερώνονται σωστότερα οι αγρότες και να βγάζουμε εμείς καλύτερα μετεωρολογικά δελτία. Κατά την περσινή χρονιά δεν βρέθηκαν στις καλλιέργειες της Καστοριάς υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από το επιτρεπτό όριο. Σε σχέση με τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, η υπηρεσία μας παίρνει γύρω στα 20 δείγματα περίπου κάθε χρόνο από προϊόντα του νομού μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου. Γίνονται αναλύσεις. Την περιεχόμενη χρονιά δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο, δεν βρήκαμε τίποτα υπολείμματα ή ουσίες πάνω από το όριο. Και δεν είχαμε ποινές. Παλιότερα βέβαια κάτι ψηλοπροβλήματα υπήρχαν και είχαμε και τις ανάλογες ποινές σε αυτούς που ήταν παραβάτες. Αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει οι παραγωγοί μας να προσέχουν, αφενός για να προστατεύουμε την υγεία των καταναλωτών, αφετέρου βέβαια για να μην πέφτουν και τα πρόστιμα που είναι τσουχτερά. Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται για αύριο όλη την ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 3 έως 1 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ να ευχηθούμε σε όλους.